Η παραλία της Νικολέτας Φαρμάκη Η παραλία μέτρια, στενή και με φασαρία. Περισσότερος ο κόσμος από ό,τι αντέχει. Αυτήν έχουμε, σε αυτή θα κάτσουμε. Η θάλασσα μετριότερη, πολλές πέτρες, σε μερικά σημεία τεράστιες. Τα πόδια πληγιάζουν. Σε κάθε βήμα τα βοητά βγαίνουν αβίαστα, από μόνα τους. Αυτήν έχουμε, σε αυτή θα κολυμπήσουμε. Κατεβήκαμε νωρί στην παραλία, Βρήκαμε την τελευταία ελεύθερη ξαπλώστρα. Παραγγείλαμε καφέ. Ο καφέ με τριότατο. Αυτόν έχουμε, αυτόν θα πιούμε. Το χωριό έχει κόσμο. Δεν είναι και μήκονο, αλλά για τα δεδομένα του έχει αρκετό. Βοηθάει και ο μήνα αυτό. Αύγουστος. Ο παραδοσιακό μήνα των διακοπών. Πίνω την πρώτη ρουφιξιά από τον καφέ, ατενίζοντα τον μικρό κόλπο μπροστά μου. Παιδιά και ενήλικε κολυπούν στη θάλασσα. Οι περισσότεροι βρίσκονται μπροστά, κοντά στην ακρογιαλιά. Κάποιοι πιο θαραλέοι βρίσκονται πιο μέσα. Μάλλον βαθαίνει γρήγορα η θάλασσα. Πρώτη φορά έρχομαι και δεν την έχω δοκιμάσει ακόμα. Στα αριστερά, αρκετά μακριά, βρίσκεται το λιμάνι με τι ψαρόβαρκε και τα σκάφη. Υπάρχουν και μερικά ιστιοφόρα. Ο ορίζοντά μου κοντένει. Περιορίζεται στι πράσινε ξαπλώστρε και στι ψάθινε ομπρέλε που με περιβάλλουν. Η αδύνατη κυρία μπροστά αριστερά τακτοποιεί τα πράγματα κάτω από την ομπρέλα. Ήρθαν λίγο πριν από εμά. Εμεί, όταν ήρθαμε, πετάξαμε τι τσάντε μα στην άμμο, στρώσαμε όπω όπω μια πετσέτα και ήδη πίνουμε καφέ. Η κυρία έστρωσε από ένα κάλυμα στι ξαπλώστρε. Από πάνω έστρωσε τι πετσέτε. Στο κάτω μέρο τη κάθε ξαπλώστρα, εκεί που απλώνονται τα πόδια, άφησε δύο πετσέτε τι οποίε έβγαλε από την τσάντα θαλάσση και αφού τι ξεδίπλωσε, τι ξαναδίπλωσε προσεκτικά και τι ακούμπησε με προσοχή για να μην ξεδίπλωθουν. Είναι οι πετσέτε με τι οποίε θα σκουπίσουν τα κορμιά από το θαλασσινό νερό η ίδια, ο σύζυγο και τα δύο κοριτσάκια του. Βάζει στη σειρά τι παντόφλε τη οικογένεια. Τακτοποιεί τι τσάντε θαλάσση κάτω από τι ξαπλώστρε και γύρω από αυτέ. Απλώνει αντιλιακό στα δέρματα όλη τη οικογένεια με τελευταία την ίδια. Ο σύζυγο κάθεται στην πλαστική λευκή πολυθρόνα ανάμεσα στι δύο ξαπλώστρε και μιλάει στο κινητό τηλέφωνο. Ελάχιστα το αφήνει από τα χέρια του καθ' τη διάρκεια τη ημέρα. Ο σερβιτόρο φέρνει δυο καφέδες και δυο φυσικού χυμού πορτοκάλι. Η γυναίκα δίνει τον καφέ στο σύζυγο. Καλεί τα κοριτσάκια να πιούν του χυμού και εκείνα πυθύνια και υπάκουα του πίνουν γρήγορα για να ξαναγυρίσουν στο παιχνίδι τους. Ο δικός της καφέ παραμένει πάνω στο τραπεζάκι ενώ συνεχίζει να τακτοποιεί. Μιλάει και με κάποιε μαμάδε στη θάλασσα και στο τέλο ξαπλώνει στην ξαπλώστρα, όμω δεν ηρεμεί. Πίνει τον καφέ της καθώς προσέχει τα κοριτσάκια που παίζουν με τα άλλα παιδάκια στη θάλασσα ενώ ο σύζυγο εξακολουθεί να μιλάει στο κινητό. Ακριβώ μπροστά μα κάθεται ένα μεσήλικο ζευγάρι. Εκείνο πολύ ψηλό. Εκείνη πολύ κοντή. Μαζί παίρνουν στη θάλασσα, μαζί βγαίνουν. Όταν δεν κολυμπάνε, ασχολούνται με τα κινητά του. Πολύ λίγο μιλάνε μεταξύ του. Το μεσημεράκι, λίγο πριν φύγουν, συνήθω πίνουν μια μπύρα. Πίσω αριστερά ακούγονται φωνέ. Μια κυρία κοντά στα 90 τσακώνεται με μια καλονή όχι πάνω από 35 χρονών ή τουλάχιστον τόσο φαίνεται, που φοράει ένα κατακίτρινο ολόσωμο μαγιό Γρήγορα αντιλαμβάνομαι πω πρόκειται για μαμά με κόρη ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να είναι γιαγιά με γονή. Η κόρη κάνει παράπονα για τα παιδιά που δεν προσέχει δεόντως η γυραιά μάνα. Όταν ο καβγάς τελειώνει χωρίς να δοθεί λύση, η μάνα σηκώνεται για να μπει στη θάλασσα. Φοράει γαλάζιο μπικίνι και στα μαλλιά φοράει στο ίδιο χρώμα σκουφάκι μπάνιου για να μην φρέξει τα μαλλιά τη, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα φτιάχνει εβδομαδιαίω στο ίδιο κομωτήριο τα τελευταία 60 χρόνια, το οποίο για να μπορέσει να καλύψει τη μακρόχρονη απέτηση θα έχει κληρονομηθεί από τη μάνα στην κόρη και τώρα θα ετοιμάζεται να πάρει τα σκύπτρα η τρίτη γενιά. Πίσω από την μάνα σηκώνεται και η κόρη. Η μάνα περπατάει με αστάθεια. Η κόρη τη βοηθάει να περπατήσει και να μπει στη θάλασσα. Όταν θα θελήσει να βγει, η κόρη που είναι η Πατμόν θα τη βοηθήσει. Αναρωτιέμαι πώς μπορεί αυτή η γυραιά κυρία να προσέχει μικρά παιδιά. Στα δεξιά κάθεται μια έφηβη που δεν ξεκολλάει τα μάτια της από το κινητό της τηλέφωνο. Αγνοεί ακόμα και τη μητέρα της που έρχεται λίγο αργότερα. Οι δυο τους επικοινωνούν ελάχιστα. Λίγο αργότερα η κόρη φεύγει χωρίς να έχει κάνει μπάνιο στη θάλασσα και μένει η μάνα μόνη. Το ίδιο γίνεται κάθε μέρα. Μπροστά δεξιά, μια πολυμελή οικογένεια έχει πιάσει δύο ομπρέλε με ξαπρόσθε στη σειρά και ανάμεσά του έχουν τοποθετήσει και πρόσθετη ομπρέλα. Κάτω από αυτή έχουν απλώσει ψάθε και πάνω στι ψάθε πετσέτε. Τα μέλη τη οικογένεια αποτελούνται από μια μαμά με το μικρό τη κοριτσάκι, το οποίο συνήθω παίζει με τα κοριτσάκια τη αδύνατη κυρία από τα αριστερά μα όταν δεν τσακώνονται μεταξύ του, τον αδερφό τη μαμά με τη γυναίκα του και τα τρία έφηβα παιδιά του, του γονεί τη μαμά και του αδερφού και τα πεθερικά τη μαμά. Ο σύζυγο καταλαβαίνω από τα τηλέφωνα που ανταλλάσσονται πω βρίσκεται στην Αθήνα. Δεν καταλαβαίνω αν οι διακοπέ του έχουν τελειώσει ή δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Πίσω δεξιά κάθεται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι με δύο αγόρια 10 ω 12 χρονών. Ο παππού κάθεται συνέχεια στη λευκή πλαστική καρέκλα που συνοδεύει όλε τι ομπρέλε του καταστήματο και ανταλλάσσει κουβέντε με συνομήλικου του που περνάνε και τον χαιρετάνε. Η γιαγιά περνάει το μεγαλύτερο μέρο τη ημέρα μέσα στη θάλασσα, περισσότερο συζητώντα παρά κολυμπώντα με τι υπόλοιπε συνομήλικέ τη που κυκλοφορούν στην παραλία. Βγαίνει από τη θάλασσα για να δώσει κάποια λιχουδιά, άλλοτε απόλυτα υγιεινή, άλλοτε περισσότερο γιαγιαδίστικη στα αγοράκια και συνεχίζει το μπάνιο τη. Πίσω μου κάθεται ένα νεαρό ζευγάρι γύρω στα 30. Ποιο ξέρει πω κατάντησαν να κάνουν διακοπέ στο κόρφο Κορινθία αντί να βρίσκονται σε κάποια ήο και να παρτάρουν. Φαντάζομαι πως κάποιο εξοχικό την έκανε τη ζημιά και πιθανόν μια μικρή έλλειψη χρημάτων. Κατά τις 12 συνήθως φτάνουν οι βάρβαροι. Οι βάρβαροι είναι παιδιά 15 17 χρονών. Η άφηξή τους αναστατώνει την παραλία. Μιλάνε όλοι μαζί, γελάνε, τσακώνονται, παίζουν παιχνίδια στη θάλασσα και δίνουν ζωή στην παραλία. Οι περισσότεροι από εμά του ζηλεύουμε. Είναι οι πρώιμοι ενήλικε που έχουν όλη τη ζωή μπροστά του. Φεύ, η δική μα ζωή έχει πάρει ήδη την κατιούσα. Μετά το μπάνιο μαζεύονται το μαγαζί που είναι πίσω από το δρόμο και πέσουν χαρτιά, τάβλοι και επιτραπέζια παιχνίδια, πίνοντα αναψυκτικά και φωνάζοντα για τι αδικίε του παιχνιδιού ή για την παράλογη τύχη των αντιπάλων του. Την επόμενη μέρα πάμε στην παραλία λίγο πιο νωρί, αλλά πάλι μόλι προλαβαίνουμε να καθίσουμε στην τελευταία ελεύθερη ξαπλώστρα. Η σύνθεση είναι περίπου η ίδια. Το ζευγάρι που την προηγούμενη μέρα καθόταν μπροστά μα έχει αποτραβηχτεί στι πίσω ξαπλώστρε. Καλά τα παιδάκια, αλλά κάνουν πολύ φασαρία. Μπροστά κάθονται οι οικογένειε με τα παιδιά. Λίγο πιο πίσω οι παππούδε με τα εγγόνια. Οι υπόλοιποι καθόμαστε όπου βρούμε. Η κυρία με το πολιάσιο όλο σύζυγο έχει πιάσει ψηλή κουβέντα με μια συνομήλικη τη μαμά ενό αγοριού που μοιάζουν να γνωρίζονται χρόνια. Από τι λίγε κουβέντε που φτάνουν στα αυτιά μου, μου δίνεται η αίσθηση πω οι δύο γυναίκε πέρασαν τα παιδικά του καλοκαίρια σε αυτή εδώ ακριβώ την παραλία, που μπορεί να μην ήταν ακριβώ έτσι, αλλά δεν θα πρέπει να έχει αλλάξει και πολύ από τότε. Η γυραιά κυρία φοράει σήμερα ροζ μαγιό με ασωρτή σκουφάκι για την προστασία των μαλλιών. Οι άνθρωποι είναι λίγο πιο φιλικοί. Οι βάρβαροι έρχονται τη συνηθισμένη του ώρα. Μετά από μερικέ μέρε, οι θέσει στην παραλία κάπω οριοθετούνται. Συγκεκριμένοι άνθρωποι κάθονται σε συγκεκριμένε ξαπλώστρε, συνήθω τι μπροστινέ, αυτέ που είναι πιο κοντά στη θάλασσα. Αυτέ που είναι πιο πίσω είναι αυτέ που δεν έχουν σταθερού πελάτε. Το πρωί σερβίρονται καφέδες. Το μεσημέρι, για όσου παραμένουν στην παραλία, σειρά έχουν τα κλαπ σάντουιτ. Κάποιοι προτιμάνε ούζο με μεζέ. Οι περισσότεροι φεύγουν για να φάνε στα σπίτια του ή σε ταβέρνε. Κάποιοι από αυτού μπορεί να επιστρέψουν το απόγευμα για δεύτερο μπάνιο. Οι περισσότεροι δεν επιστρέφουν. Σήμερα, τα παιδιά μου που βρίσκονται στο τέλο τη εφηβεία παραπονιούνται πω έχουν βαρεθεί να κάνουν κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Εμένα πάλι μ' αρέσει να κάνω τα ίδια πράγματα. Είμαι μάλλον στην ηλικία που το διαφορετικό με κουράζει, ενώ το γνώριμο μου δημιουργεί αίσθημα ασφάλεια. Σαν να μην πρόκειται να αλλάξει τίποτα και όλα θα γίνονται όπω τα ξέρω. Θα βλέπω του ίδιου ανθρώπου κάθε μέρα, θα λέμε τα ίδια πράγματα, θα εκτελώ τι ίδιε ενέργειε και έτσι θα ξορκίσω το πέρασμα του χρόνου και τα επακόλουθά του. Η θάλασσα είναι πολύ ήρεμη. Δεν ακούγεται καν ο παφλασμό των κυμάτων. Ο ήλιο λάμπει στον ουρανό και η ζέστη ήταν ανυπόφορη αν ένα παλό αεράκι δεν έσπαζε την κυριαρχία τη. Οι βάρβαροι είναι ήδη μέσα στη θάλασσα. Η γυραιά κυρία, που θα πρέπει να είναι η γυραιότερη τη παραλία, φοράει σήμερα ένα κίτρινο μαγιό και ένα σορτή σκουφάκι μπάνιου. Η κόρη τη δεν είναι σήμερα μαζί τη για να τη βοηθήσει να μπει στη θάλασσα. Ο παππού με τα δύο αγοράκια τη βοηθάει σε αντικατάστασή τη. Φαίνεται να γνωρίζονται καλά. Η κυρία παραπονιέται για τα νερά που πετάνε οι βάρβαροι στο παιχνίδι του με την μπάλα και απομακρύνεται από κοντά του σε ένδειξη διαμαρτυρία. Το βιβλίο που διαβάζω είναι λίγο βαρετό και δεν καταφέρνει να διατηρήσει το ενδιαφέρον μου. Το κεφάλι μου γέρνει στο πλάι και βυθίζομαι στον ύπνο. Ξυπνάω από τη φασαρία που ακούω γύρω μου. Κόσμο έχει μαζεύθει πίσω από τα βραχάκια που βρίσκονται μερικά μέτρα μακρύτερα στα αριστερά μου και αποτελούν ένα φυσικό διαχωριστικό για τι ομπρέλε με τι ξαπλώσει των δύο διαδοχικών καταστημάτων. Παρακολουθούν όλοι με προσοχή, ενώ επιφωνήματα θλίψη βγαίνουν από τα στόματά του. Πλησιάζω κι εγώ. Μια κυρία κοίταται στην ακροθαλασσιά και δύο άνθρωποι, ένα άντρα και μια γυναίκα, τη προσφέρουν τι πρώτε βοηθείε. Το κίτρινο μαγιό ξεχωρίζει καθώ πλησιάζω. Το κίτρινο σκουφάκι σχεδόν έχει βγει από το κεφάλι, αφήνοντα να φανούν τα ξανθά τη μαλλιά. Ωστε ξανθά ήταν τα μαλλιά τη. Μάλλον αναμενόμενο για μια κυρία τη ηλικία τη. Αφρί βγαίνουν από το στόμα τη. Πνίγηκε, ακούω από κάποιον στα αριστερά μου. Δεν γυρνάω να δω ποιο μίλησε, ένα άντρα περιφέρεται νευρικά μιλώντα στο κινητό. Είναι ο γαμπρό τη, ακούω κάποιον άλλο από πίσω μου. Τα εγγονάκια τη είναι εκεί πίσω. Τι είδανε τα καημένα τα παιδάκια. Ούτε τώρα γυρνάω. Παρακολουθώ σαν υπνοτισμένη τι προσπάθειε των ανθρώπων μπροστά μου. Οι προσπάθειε αποδεικνύονται άκαρπε. Παλεύουν πολλή ώρα για να την επαναφέρουν, μα δεν τα καταφέρουν. Στο τέλο παρετούνται. Την αφήνουν στην ακροθαλασσιά και τη σκεπάζουν με μια πετσέτα. Επιστρέφω στην ξαπλώστρα μου. Καθώς περπατάω, ακούω τα σχόλια. Εμείς τη γλωσσοφάγαμε τη γυναίκα. Μα τι περιποιημένη ερχόταν κάθε μέρα. Σε τέτοια ηλικία και να μην φοβάται να κολυμπήσει ακόμα και εκεί που δεν πάτωνε. Αυτό το ασορτή με το μαγιό σκουφάκι κάθε μέρα, τι ήταν κι αυτό. Κρίμα η γυναίκα. Ήταν λίγο γκρινιάρα, αλλά κρίμα. Τι τα θες, άμα είναι να πνιγείς, ποτέ σου δεν πεθαίνεις. Πάντως, τη συζητούσε όλη η παραλία με τα μοντελάκια που ερχόταν. Κανείς δεν μιλάει πια δυνατά. Ακόμα και τα παιδιά σαν να καταλαβαίνουν τη δυσκολία διαχείρισης του θανάτου δεν κάνουν τόση φασαρία. Μετά από λίγο οι ξαπλώστρες μια-μια αδειάζουν -μια νωρίτερα από το συνηθισμένο. Δεν συνεννούνται για το φευγιό οι άνθρωποι, αλλά πώς να κάνεις μπάνιο και να χαρίσεις τον ήλιο και τη θάλασσα όταν ένα άψυχο σώμα κοίταται στην ακροθαλασσιά και εμποδίζει την είσοδο στο νερό, τουλάχιστον σε εκείνο το σημείο. Και το νερό που έπνιξε τη γυναίκα είναι σαν τα κύματα να διώχνουν του λόμένου από την παραλία. Ο γαμπρό τη κυρία περιμένει στο δρόμο. Τα παιδιά, τα γονάκια τη γυραιά κυρία, ήρθαν και τα πήραν. Λίγο αργότερα έρχεται το ασθενοφόρο. Μαζεύουν τη σωρό. Το ασθενοφόρο φεύγει και ο γαμπρό ακολουθεί από πίσω με το αυτοκίνητό του. Την επόμενη μέρα μαθαίνουμε πω τελικά η γυραιά κυρία έπαθε να κοπεί καθώ κολυμπούσε κοντά στα βραχάκια. Δεν γινόταν να σωθεί, παρόλο που οι συνάνθρωποι κατέβαλαν αγωνιώδη προσπάθεια να τη σώσουν. Ο ήλιο και σήμερα λάμπει στον ουρανό. Τα παιδιά παίζουν στην παραλία. Κάποιοι μπαμπάδε παίζουν με τα παιδιά παιχνίδια στη θάλασσα. Κάποιοι παραθεριστέ μιλάνε ακατάπαυστα στο κινητό τηλέφωνο. Άλλοι διαβάζουν βιβλία. Μερικοί με τα κινητά τηλέφωνα στα χέρια είναι φανερό πω περιηγούνται σε ιστοσελίδε με το δάχτυλο να πηγαίνει πάνω κάτω στην οθόνη του τηλεφώνου. Οι μαμάδε κάνουν πηγατάκια κοντά στα παιδιά. Οι βάρβαροι έρχονται στη συνηθισμένη του ώρα. Οι καφέδε σερβίρονται. Οι γυραιότεροι παραγγέλουν ούζο με μεζέ. Οι νεότεροι προτιμούν τι μπύρε. Τα παιδιά τρώνε κλαπ σάντουιτ. Περίπου στη συνηθισμένη ώρα οι περισσότεροι αποχωρούν για φαγητό. Η ομπρέλα με τι ξαπλώστρες, στην οποία συνήθιζε να κάθεται η γυραιά κυρία με τα μαγιό με τα σορτή σκουφάκια, έχει καταληφθεί από μια άλλη οικογένεια. Σαν καινούργοι φαίνονται. Δεν του έχω ξαναδεί. Μπορεί και να μην του είχα προσέξει. Παραγγέλνω καφέ και ανοίγω το βαρετό βιβλίο. Η ζέστη είναι αποπνικτική. Σε λίγο με παίρνει ο ύπνο. Κόρφο, Αύγουστο 2021. Σα ευχαριστώ θερμά για την υποστήριξή σα. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε το κουδουνάκι για να σα έρχονται όλε οι ειδοποίησει. Αν θέλετε, κάνετε like και share στα βίντεό μου. Ευχαριστώ.